Επειδή κυκλοφορεί το βιβλίο του πρώην διοικητή της Κεντρικής του κ. Πανικού Δημητριάδη και αναφέρεται σε εσάς ότι επιλέξατε το πρώτο Eurogroup για να προστατεύσετε τους Ρώσους ολιγάρχες, κάνει ξανά αναφορά για τους συγγενείς σας που αγόραζαν ακίνητα στο Λονδίνο. Θέλετε ένα σχόλιο? Θα σχολιάσω το ότι λέει εκ των υστέρων στο βιβλίο του. Καλό είναι να διαβάσει την ένορκο δήλωση που έδωσε στην τότε την Διερευνητική Επιτροπή για να δούμε αν έλεγαν τα ίδια. Αλλά και πέραν αυτού, να πω ακόμα κάτι. Δεν είμαι εγώ που είπα ότι κρατούσαμε στον αναπνευστήρα τη λαϊκή μέχρι να γίνουν εκλογές. Ένας υπεύθυνος κεντρικός τραπεζίτης δεν θα έκανε έναν ανάλογη δήλωση και να αισθάνεται ότι έχει και το δικαίωμα να καταγράφει τάχα το ημερολόγιο, το οποίο όλος εξ συμπτώσεως εκδίδεται 2 ή 3 μήνες πριν από τις προεδρικές εκλογές. Λυπούμε, ειλικρινά, για έναν άνθρωπο που ανεξάρτητα των συμφωνιών ή διαφωνιών, αν μη τι άλλο, θεωρούσα ότι λόγω της επιστημονικής του κατάρτισης θα απέφευγε αυτά που έπραξε τότε, που λόγω των εκλογών εκρατούσαν και οδηγούσαν την λαϊκή εις τη χρεοκοπία. 11,5 δις, 2 ήταν της Τράπεζας Κύπρου, 9,5 δις. Ήταν ο ΕΛΑ, η εκτακτή ρευστότητα που είδε το, που ήταν αδιανόητο, όταν για το όλο πρόγραμμα, ενώ τη βοήθεια που θα δεχόμαστε, δεν υπερεύαινε τα 10. Και τελικά αντλήσαμε 7,5 δις, εκ των οποίων το 1,5 ήταν για ανακεφαλαιοποίηση της Κεντρικής Συνεργατικής Τράπεζας. Δεν είναι νοητόν ο άνθρωπος που ερευνά το για τους τρόπους που επέλεξε την ΠΥΜΚΟ για να κάνει την αξιολόγηση, να γράφει σήμερα τα όσα γράφει και να αποδίδει τα όσα αποδίδει. Λοιπόν, αυτές ήταν οι αποκλειστικές δηλώσεις του Προέδρου της Δημοκρατίας στον Α. Όπως είδατε, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας βρισκόταν με τους συναδέλφους Γιώργο Γεωργιάδη και Γιώργο Κασκάνη. Παραχώρησε ο Πρόεδρος αποκλειστική συνέντευξη στους συναδέλφους, η οποία θα προβληθεί στο πλαίσιο της εκπομπής Alpha Politics την Πέμπτη στις 11 το βράδυ με τον Ανδρέα Κιμήτρη και τον Νικόλα Ζανέτο. Ο Γιώργος Κρισκάνης είναι μαζί μου. Να δούμε μια ερμηνεία όλων αυτών που συνέβησαν σήμερα και έχω την αίσθηση ότι θα μας απασχολήσουν και τις επόμενες μέρες, Γιώργο. Ναι, ενδεχομένως ο κ. Δημητριάδης δίλεψε λίγο τη φήμη του Γιάννη Βαρουφάκη και ήθελε να επαναλάβει αυτό το εγχείρημα που έκανε ο πρώην Υπουργός Οικονομικών της Ελλάδος. Αν είναι όμως κάτι που προκύπτει από όλη αυτή τη συζήτηση, είναι η εκκρεμότητα που παρατηρείται στις έρευνες για την οικονομία. Ο ίδιος ο κ. Δημητριάδης είναι ένα άτομο το οποίο βρίσκεται υπό διερεύνηση ως ένας βασικός παράγοντας της οικονομίας τότε, στο πλαίσιο των ερευνών, οι οποίες όμως καθυστερούν εδώ και 3 χρόνια από την αστυνομία, από την νομική υπηρεσία. Ναι, κάποιες οδηγήθηκαν στα δικαστήρια, ωστόσο ο μεγάλος όγκος και τα σημαντικά ζητήματα που μας απασχόλησαν βρίσκονται ενώπιον της νομικής υπηρεσίας ακόμη. Κατ' επανάληψη, ο Γενικός Εισαγγελέας μίλησε για τα προβλήματα που αντιμετωπίζονται, ότι είναι ειδικές περιπτώσεις. Και η πολυπλοκότητα όλων αυτών. Ακριβώς, αλλά εν πάση περιπτώσει, όσο εκκρεμεί η διερεύνηση, η θεσμική διερεύνηση αυτού του κεφαλαίου, ο καθένας θα μπορεί να λέει ό,τι θέλει για εκείνη την κρίσιμη περίοδο του 2011-13. Και ο κύριος Δημητριάδης καταθέτει την δική του εκδοχή. Έχει ενδιαφέρον και έχει δίκιο ο πρόεδρος σε αυτό που λέει ότι θα πρέπει να συγκριθεί η κατάθεση που έδωσε τότε και τα όσα περιλαμβάνονται στο βιβλίο. Το τι λέει τώρα, ναι. Διότι αν προκύπτουν διαφορετικές προσεγγίσεις, είναι προφανές ότι αυτό θα πρέπει να δικαιολογηθεί από τον πρώην διοικητή. Μια ματιά που ρίξαμε στο βιβλίο, όντως προκύπτουν αυτά που έχουν αναφερθεί στο ρεπορτάζ, αλλά και το γεγονός ότι πιεζόταν η κυβέρνηση Χριστόφια να προσφύγει στον μηχανισμό στήριξης χωρίς ανταπόκριση, όπως επίσης ότι υπήρξε και μια παραδοχή από τον ίδιο τον κύριο Δημητριάδη ότι κρατήθηκε στον αναπνευστήρα η Λαϊκή με 1,5 δις για να φτάσουμε στις προεδρικές εκλογές του 2013. Αυτά είναι κάποια στοιχεία τα οποία υπήρξαν στον δημόσιο διάλογο όλο αυτό το διάστημα και από τον ίδιο τον κύριο Δημητριάδη. Αυτό το είχε διατυπώσει με αυτόν τον τρόπο τότε. Στο βιβλίο το λέει κάπως διαφορετικά, ότι προσπαθούσαμε να την κρατήσουμε τη Λαϊκή για να μην καταρρεύσει το τραπεζικό Ακριβώς. σύστημα, Γιώργο. Αυτό είναι που θα πρέπει να συγκριθούν
ορισμένοι ισχυρισμοί τότε και σήμερα για να δούμε πού ακριβώς βρίσκεται το όλο θέμα σε ό,τι αφορά τον κύριο Δημητριάδη. Σε ευχαριστώ θερμά και λέμε ξανά, περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει με τις έρευνες. Ναι, σαφώς. Για τους λόγους και τους πρωταγωνιστές που οδήγησαν την Κύπρο στην κατάρρευση. Για να κλείσει αυτό το μεγάλο κεφάλαιο και να μην επιστρέφουμε κάθε τόσο στα φαντάσματα εκείνης της περίοδου. Σε ευχαριστώ θερμά, καλό βράδυ.